Ο τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τη μαύρη βιβλό για την πανδημία. Και μάλιστα το παρουσίασε αυτό το βιβλίο την 1η Ιούνιου, δηλαδή λίγες μέρες μετά αφού η κυβέρνηση χαλάρωσε επιπλέον τα μέτρα για την προστασία των πολιτών από την πανδημία. Μήπως σηματοδοτεί κάτι αυτή η σύμπτωση των ημερών? Όχι, δεν υπήρχε κάποια ας πούμε ειδική πρόνοια για το timing. Απλώς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτή την νομίζω πολύ συγκροτημένη κριτική στη διαχείριση που έγινε από την κυβέρνηση στη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα που έκλεισε ο πρώτος κύκλος, η πρώτη ας πούμε οξία φάση θα έλεγα, και που χωρίς την πίεση της, των καθημερινών κρουσμάτων και της υγειονομικής τραγωδίας που έζησε η χώρα, να μπορούμε να κάνουμε μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση. Τώρα ρωτήσω, επειδή ακριβώς κάθε βιβλίο κρίνεται και από την αξιοπιστία των πηγών της, σε ποιες πηγές στηρίχθηκε το βιβλίο? Όποιος το δει έτσι και το μελετήσει, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι είναι μια προσπάθεια να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Με βάση δεδομένα τα οποία πήραμε πρωτογενώς από πηγές όπως είναι ο ΕΟΔΗ, ή το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η δεσιογραφία και η αρθρογραφία που υπήρχε στη χώρα μας και κυρίως οι παρεμβάσεις ειδικών και εμπειρογνωμόνων και ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της δημόσιας υγείας και της παρακολούθησης της πανδημίας. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύσαμε την αξιοπιστία αυτής της κριτικής. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ το εξής, ότι στην πραγματικότητα εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό το οποίο όφιλε να έχει αντιμετωπίσει η πρωτίστως κυβέρνηση. Δηλαδή έπρεπε μετά από 2,5 χρόνια υγειονομικής κρίσης να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση, αποτίμηση και διερεύνηση των βαθύτερων προβλημάτων και των αιτιών που οδηγηθήκαμε σε αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα. Με διαφάνεια στοιχείων εννοείται. Με διαφάνεια στοιχείων και με διάθεση εντοπισμού λαθών, ανεπαρκειών, ελλειμμάτων και μειωμένης ας πούμε ανθεκτικότητας και ανταποκρισιμότητας του συστήματος. Αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να μην το κάνει. Το έχουν κάνει όλες οι σοβαρές χώρες και το έκαναν όχι για να αποδώσουν πολιτικές ευθύνες σε αυτούς που διαχειρίστηκαν την κρίση, αλλά για να εντοπίσουν λάθη και να τα διορθώσουν. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ στην διάρκεια της πανδημίας, από το ένα κύμα στο άλλο, γι' αυτό και πηγαίναμε συνήθως απροετοίμαστοι και με παρεμβάσεις οι οποίες γινόταν κατόπιν εορτής και άρα ήταν αναποτελεσματικές. Είναι πάντως σωστό αυτό που λέτε, ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση που κατά την άποψή μου πολύ κακώς έχει δοθεί το σήμα από την κυβέρνηση πρωτίστως και φυσικά η κοινωνία που έχει κουραστεί το αποδέχεται και το υιοθετεί πολύ εύκολα το σήμα της λήξης της πανδημίας. Πράγματι έχετε δίκιο, η κούραση είναι μεγάλη στον κόσμο. Δεν αυτό είναι... ναι, δεν το συζητάμε. Και η οικονομική κούραση. Και η οικονομική και η επίπτωση από τους περιορισμούς, από τις ανατροπές, από τις νέες επιβαρύνσεις οι οποίες προέκυψαν. Η κυβέρνηση όμως οφείλει, μια υπεύθυνη κυβέρνηση, οφείλει να διατηρεί ένα επίπεδο επιδημιολογικής εγρήγορσης και ετοιμότητας και να μην σφυρίζει πρόωρα τη λήξη της πανδημίας. Αυτό είναι ένα λάθος που το έκανε συστηματικά όλη την προηγούμενη περίοδο, τα προηγούμενα 2 χρόνια η κυβέρνηση και αυτό βεβαίως δημιουργούσε και λαθεμένη εντύπωση στους πολίτες ότι μπορούν να χαλαρώνουν τα μέτρα και ατομικής προστασίας και υγιεινής και να, με αυτόν τον τρόπο νομίζω να είμαστε πολύ πιο επιρρεπείς σε μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση και σε μια υποτροπή που βλέπουμε αυτή την περίοδο να υπάρχουν αυξητικές τάσεις και των κρουσμάτων και των νοσηλιών στο σύστημα υγείας, όχι σε επίπεδα μη διαχειρίσιμα προφανώς, αλλά θεωρώ ότι η ιδέα ότι ο ιός έχει εκλείψει δεν ισχύει, ο ιός είναι παρόν και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν νέες μεταδοτικότερες μεταλλάξεις που μπορούν κάποια στιγμή να επικρατήσουν και υπάρχει και μια εκτίμηση ότι μπορεί το φθινόπωρο να έχουμε μια αναζωπήρωση, ένα νέο επιδημικό κύμα το οποίο καλό είναι να το αντιμετωπίσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και όχι με την τραγωδία που ζήσαμε στα προηγούμενα κύματα. Αλλά θέλετε να πείτε ότι δεν έπρεπε να λήξει ο συνεχισμός? Δεν έπρεπε να δοθεί αυτό το σήμα. Νομίζω ότι έπρεπε με απόλυτη
έτσι, προσήλωση να διατηρηθεί η χρήση της μάσκας στους κλειστούς χώρους και όχι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους υγειονομικούς χώρους κλπ. Η κοινωνία έχει συνηθίσει, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι από αυτή την πρόνοια υπάρχει πολλαπλό όφελος και βεβαίως να υπάρχει και μια ενθάρρυνση να γίνουν οι απαραίτητες αναμνηστικές δόσεις στον πληθυσμό που λένε τα επιστημονικά δεδομένα ότι πρέπει να επανεμβολιαστεί, για να πάμε σε ένα ενδεχόμενο νέο επιδημικό κύμα με καλύτερο επίπεδο νοσιακής προστασίας. Σε καμία περίπτωση βέβαια lockdown, φαντάζομαι, ή ούτε εσείς λέτε κάτι. Νομίζω ότι αυτό τώρα έχουμε ξεφύγει από αυτή τη φάση. Mm-hmm. Δεν το έπρεπε να επανέρχεται σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ τώρα να κάνω τέτοιες ασφαλείς προβλέψεις και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ιός μας έχει εκπλήξει δυσάρεστα αυτά τα 2,5 χρόνια. Όσοι έκαναν. Γιατί στην Κίνα γίνονται lockdown, ακόμα και τώρα. Όσοι έκαναν προγνώσεις, κατά την άποψή μου, εκτέθηκαν για το χρονικό διάστημα της πανδημίας, πότε θα λήξει κλπ. Θεωρώ ότι είναι μια παγκόσμια υγειονομική απειλή αυτή, η οποία είναι ενεργή ακόμα. Βεβαίως έχουμε τώρα ένα τεράστιο ανοσιακό τείχος λόγω του εμβολιασμού και λόγω της φυσικής νόσησης. Θυμίζω ότι έχουν 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας νοσήσει επίσημα από τον κορονοϊό. Άρα γι' αυτό και η προσβολή από τον ιό σε αυτή τη φάση δεν έχει τόση μεγάλη επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων. Είναι ηπιότερα τα συμπτώματα, δεν χρειάζονται εισαγωγές στο νοσοκομείο και οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι που εξακολουθούν να υπάρχουν αφορούν κυρίως μεγάλης ηλικίας άτομα τα οποία έχουν συνοσηρότητα και άλλα συνοδά προβλήματα. Ας επιστρέψουμε πίσω στην κυβέρνηση λοιπόν. Ποια κατά τη γνώμη σας συνοπτικά είναι τα κυριότερα σφάλματα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας? Το κυριότερο σφάλμα της νομίζω είναι ότι επέλεξε να μην επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Να μην στηρίξει με επιπλέον πόρους και ανθρώπινους κυρίως αλλά και υλικούς τις δημόσιες δομές υγείας και πρωτοβάθμιες και νοσοκομιακές. Να ρωτήσω την ευκαιρία μια και τώρα φέρνω για να μην ξεχαστεί. Πόσες είναι οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία στην Ελλάδα και ποιο ποσοστό στην Ευρώπη είναι? Οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι γύρω στο 5,5%. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7%, είναι μια σημαντική απόκριση. Και αυτό που είναι διαρθρωτικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών. Δηλαδή έχουμε και ένα περίπου 3,5% οι οποίες είναι ιδιωτικές δαπάνες. Το 40% των συνολικών δαπανών είναι από την τσέπη των πολιτών. Αυτό είναι μια τεράστια επιβάρηση όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη αντίστοιχα είναι γύρω στο 20%. Είμαστε διπλάσιο από το μέσο όρο. Και αυτό είναι και ένα θέμα προτεραιότητας κατά την άποψή μου στην στρατηγική για την επόμενη μέρα. Πρέπει δηλαδή το βασικό συμπέρασμα που είναι από την πανδημία, που είναι η ενδυνάμωση των δημόσιων συστημάτων υγείας και η μείωση των ανισοτήτων στη φροντίδα, στην Ελλάδα αποκτά και ως ας πούμε κομβική προτεραιότητα, αναδεικνύεται η ανάγκη να μειωθεί η ιδιωτική επιβάρυνση. Τίποτα από αυτά δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Αυτό λέγατε. Λέω λοιπόν ότι η βασική κριτική είναι ότι δεν πήρε το μήνυμα της πανδημίας και δεν επένδυσε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτή τη γραμμή της προσωρινότητας. Μετά από κάθε επιδημικό κύμα, περίπου θριαμβολογούσε ότι τα κατάφερε εξαιρετικά, είναι χώρα μοντέλο, δέχεται τα συγχαρητήρια της διεθνούς κοινότητας, είμαστε από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης κλπ. Και υποεκτιμούσε τον κίνδυνο και την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας και του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην κοινοτική φροντίδα, όπου δεν έγινε πραγματικά τίποτα. Ούτε στο πεδίο της έγκαιρης πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης της διασποράς σε χώρους υπερμετάδοσης, σε εστίες υπερμετάδοσης, κυρίως στους χώρους εργασίας. Εκεί δεν έγινε πραγματικά τίποτα. Οι υπηρεσίες, ας πούμε, η γεννήσια ασφάλεια στην εργασία δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των περιφερειών επίσης δεν ενεπλάτησαν στη διαχείριση. Υπήρχε μια πολύ συγκεντρωτική και αδιαφανής διαχείριση των δεδομένων από τον ΕΟΔΗ, μη προσβάσιμων ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, και αυτό έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές.
και η κυβέρνηση δεν ήθελε να δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη και μόνιμη χαρακτήρα στήριξη του δημόσιου τμήματος υγείας. Αυτό νομίζω ότι καθόρισε αυτή δηλαδή μια ιδεολογική αιμονή με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη που λέει ότι η αγορά δίνει τις απαντήσεις και ότι το κράτος είναι βαρύδι, νομίζω ότι καθόρισε σε μεγάλο βαθμό, σφράγισε την ποιότητα της διαχείρισης και τα αποτελέσματά της. Βεβαίως έγιναν και άλλα λάθη. Για παράδειγμα, δεν είχε ενεργό εμπλοκή η πρωτοβάθμια φροντίδα, οι δομές και οι άνθρωποι της. Δεν οργανώθηκε η κατοίκον παρακολούθηση ανθρώπων που ήταν διαγνωσμένοι με κορονοϊό και που έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα εντόπιζε έγκαιρα την δυσμενή πορεία της νόσου και την ανάγκη γρήγορης κινητοποίησης προς το νοσοκομείο. Δεν υπήρξε γενικά αυτό που λέμε καλή προνοσοκομιακή διαχείριση. Η κρίσιμη κρίση των νοσοκομείων επίσης δεν ενισχύθηκε, όπως είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, οι κλινικές λοιμόξεων, οι κλινικές COVID και η ΜΕΘ στον απαιτούμενο βαθμό. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπήκε με οργανωμένο τρόπο και με σχέδιο και με μια λογική επίταξης κρίσιμων υποδομών του στη μάχη της πανδημίας. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία επίσης δεν αξιοποιήθηκαν ως όφυλαν και να παίξουν ένα ρόλο συνεπικουρίας στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα λειτουργικό blackout στο ΕΣΥ, να κατεβάσει το ΕΣΥ ρολά για την υπόλοιπη νοσηρότητα, να υποστεί αυτό το φαινόμενο της κοβιντοποίησης, όπως λέμε, να αυξηθούν οι ακάλυπτες ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή η μη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και να έχουν την απαιτούμενη φροντίδα ασθενείς που είχαν άλλα νοσήματα, διότι το σύστημα υγείας είχε γίνει μονοθεματικό σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως όλο αυτό είχε την γνωστή επίπτωση στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, δηλαδή και στην αυξημένη θνησιμότητα και στην αυξημένη θνητότητα που παρατηρήθηκε σε ορισμένες δομές, ιδιαίτερα της επαρχίας. Και υπάρχει μελέτη γνωστή, η Λίτρα Τσιόδρα, που αποδεικνύει ότι υπήρχε τεράστια ανισότητα στους δείκτες επιτυχούς νοσηλείας και φροντίδας μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να εντοπίσει τα προβλήματα και να πάει στοχευμένα και να στηρίξει και να βελτιώσει τη λειτουργία και την απόδοση των δημόσιων δομών της επαρχίας. Όλα αυτά λοιπόν συνδυαστικά και μαζί και με το γεγονός ότι στο εμβολιαστικό πρόγραμμα υπήρξαν ορισμένα κρίσιμα ελλείμματα, όπως για παράδειγμα ότι δεν έγινε έγκαιρη παρέμβαση στον πληθυσμό των υπερηλίκων, στον άνω των 80 ετών, που ήταν οι άνθρωποι που αποτέλεσαν και τη δεξαμενή των σοβαρών νοσήσεων, διασωληνώσεων και θανάτων. Εδώ όμως λέει η κυβέρνηση. Ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Όχι μόνο ότι τα έχει κάνει καλά, στο συγκεκριμένο που λέει για τους ανεμβολίαστους. Ναι. Λέει ο κ. Γεωργιάδη για παράδειγμα ότι ζούμε σε μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Δηλαδή λέγοντας ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που για θρησκευτικούς λόγους, συνωμοσιολογικούς, πόσο ισχύει αυτό. Γιατί έχουν προβάλει ότι είναι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Κοιτάξτε, το ότι είχαμε σοβαρό έλλειμμα εμβολιαστικής κάλυψης σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι υπερήλικες, όπως είναι οι χρόνια ασθενείς με ανοσοκαταστολή και με αυξημένη ευαλωτότητα κλπ. Οφείλεται σε δομικές ανεπάρκειες του εμβολιαστικού προγράμματος. Οργανώθηκε, για παράδειγμα, πολύ αργά ο κατοίκον εμβολιασμός, ενώ είχε εντοπιστεί πολύ νωρίς, ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού του 2021, ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις ομάδες και πρέπει το σύστημα υγείας να πάει κοντά τους. Αυτό οργανώθηκε με καθυστέρηση. Υπήρξαν πολλαπλά προβλήματα τέτοιου τύπου και σαφώς η ιστορία των μεταλλάξεων, των νέων μεταλλάξεων, της όμικρον, της δέλτα αλλά και της όμικρον κυρίως, αποδεικνύει ότι πλέον δεν υπάρχει πανδημία ανεμβολίαστων. Η συνέχιση της πανδημίας και της παγκόσμιας διασποράς οφειλόταν ακριβώς στο ότι τα στελέχη του ιού μεταλλάχθηκαν και μπορούσαν να προσβάλλουν και εμβολιασμένους. Άρα αυτή η θεωρία έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και νομίζω ότι στην καινούργια συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε πρέπει να κάνουμε πια πολύ πιο στοχευμένη πρόληψη της επαφής και της έγκαιρης διάγνωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν να νοσήσουν πολύ σοβαρά και να κάνουν σοβαρές επιλογές. Πάλι ο κύριος Πρέτης λέει, ο Θάνος Πρέτης, ο υπουργός,
λέει ότι ακόμα και στους σκληρούς δείκτες, όπως η θάνατη από κορονοϊό, η Ελλάδα έχει χαμηλότερη θνητότητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κύριε Καλοδούκα, δεν ισχύει. Α, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, λέει ψεύδω την κυβέρνηση και τα στελέχη του τα λένε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω την εικόνα από το Μάρτιο τους δείκτες του 22. Μάρτιος του 22, λοιπόν, ο δείκτης της υπερβάλλουσας θνησιμότητας, δηλαδή των επιπλέον θανάτων οι οποίοι προέκυψαν σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, είναι για την Ελλάδα 31% και για το μέσο όρο της Ευρώπης 5,8%. Αν δείτε τους δείκτες θνησιμότητα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, είτε σε καθημερινή βάση, είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε αθρηστικά, η χώρα μας από εκεί που στο πρώτο κύμα ήταν στις κατώτατες θέσεις της Ευρώπης, έφτασε να είναι στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Αυτό δείχνει μία αποτυχία. Έχουμε 30.000 νεκρούς, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό αυτό. Λένε ότι οφείλεται και στο ότι η χώρα είναι γερασμένη. Αυτό επίσης είναι μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν αναζήτησε ποτέ τα βαθύτερα αίτια, αλλά προσπαθούσε να εξοραίσει αυτή την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν διαφέρει στο γυρασμένο πληθυσμό σε σχέση με τις άλλες χώρες και της Κεντρικής Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν μπορεί αυτό να εξηγηθεί από αυτό τον δείκτη να εξηγηθεί η υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Αυτό που νομίζω ότι είναι το κρίσιμο είναι ότι η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας ήταν επηρεασμένη και προβληματική ακριβώς επειδή η κυβέρνηση δεν το στήριξε στο βαθμό που έπρεπε. Και δεν το στήριξε επειδή δεν πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας, πιστεύει στην αντίληψη ότι η αγορά αυτορυθμίζεται, ότι ο ιδιωτικός τομέας υπερέχει σε ποιότητα και σε αποτελεσματικότητα και ότι το ΕΣΥ πρέπει να μπολιαστεί με την κουλτούρα του ιδιωτικο-οικονομικού management και να λειτουργεί με όρους αγοράς. Αυτό απέτυχε. Αυτό απέτυχε και απέτυχε σε όλο τον κόσμο. Αποδείχθηκε ότι στη διάρκεια της πανδημίας έχουν γίνει επιφανείς ακόμα και συντηρητικοί πολιτικοί και έχουν πει ότι η πανδημία απέδειξε ότι στην υγεία η αγορά δεν δουλεύει. Σε μεγάλες κρίσεις δημόσιας υγείας η απάντηση είναι ισχυρά συστήματα, δημόσια συστήματα υγείας και ενίσχυση των δημόσιων των υγειονομικών που υπηρετούν στις δημόσιες δομές. Άρα αυτό θα κάνετε αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση και διαχειριζόσασταν την πανδημία. Προφανέστατα έχουμε μια κρίση στελέχωσης στο σύστημα υγείας η οποία υπήρξε όλη τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, είναι αλήθεια. Υπήρξε brain drain και μετανάστευση γιατρών αλλά και άλλων επιστημόνων υγείας. Η πανδημία όμως το επιδείνωσε. Αντί δηλαδή να επενδύσουμε πόρους, να δώσουμε κίνητρα, να αναβαθμίσουμε συνθήκες εργασίας και αμοιβής και εκπαίδευσης και επιστημονικής εξέλιξης στο σύστημα υγείας, να συγκρατήσουμε το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που παράγει η χώρα και να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και τώρα αυτή την περίοδο δίνει κίνητρα στην πραγματικότητα για να παρετούνται γιατροί από το ΕΣΥ, να μεταπηδούν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Και έχουμε ενίσχυση του brain drain αυτή την περίοδο. Ο κ. Τσάκης λέει το ανάποδο, ότι έρχονται. Αυτό δεν ισχύει και το ξέρουν πολύ καλά οι υγειονομικοί και οι οικογένειές τους κυρίως. Υπάρχει ρεύμα μεταναστευτικό προς την Κύπρο, για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό από γιατρούς, γιατί αυτές οι χώρες, οι συνθήκες αμοιβής κυρίως, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Άρα, ή θα κάνουμε τώρα μια σοβαρή παρέμβαση με προοπτική. Αυτό θα κάνετε, δηλαδή, σαν κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή νομίζω ότι πραγματικά το ήδη πληγωμένο ΕΣΥ από την πανδημική κρίση και οι αποδιοργανωμένες δημόσιες δομές θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει burnout σήμερα στο προσωπικό του συστήματος, υπάρχει επαγγελματική εξουθένωση, υπάρχει απόγνωση. Όποιος έχει επαφή με την καθημερινότητα των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, όλων των δημόσιων δομών, το ξέρει αυτό. Δυστυχώς, πάρα πολύ οποιοδήποτε καλά. Οποιοδήποτε έχει ασθενή συγγενή, ξέρει τα ράτσα και τι κατάσταση υπάρχει στα δημόσια. Και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά ενοχλεί αυτή την περίοδο τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως είχαν
χαρακτηριστεί είναι το να υπάρχει μια τάση ωρεοποίησης της κατάστασης και μια έλλειψη ενσυναίσθησης για τη δυσκολία και για το μεγάλο βάρος που σηκώνει το προσωπικό. Θέλει στήριξη προοπτική, θέλει αναβάθμιση των αποδοχών. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο πλαίσιο αναβάθμισης του ιατρικού μισθολογίου και των αποδοχών των υπόλοιπων εργαζομένων. Έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση ιδιαίτερα γιατρών σε άγονες νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές και για τη στελέχωση άγονων ειδικοτήτων. Κάλυψης δηλαδή κενών σε, πλέον σε δομές και του κέντρου και της περιφέρειας που αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα η αναισθησιολογία και η εντατικολογία, που όντως είναι σε έλλειψη αυτόν τον καιρό στη χώρα μας. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό στην πατρίδα μας. Σε τι θα συνέβαλε, ο ιδιωτικός, αν ήταν κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε στη φάση της έξαρσης των επιδημικών κυμάτων να αναλαμβάνει ένα μέρος από την COVID φροντίδα, όχι μόνο την non-COVID. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 30% των ανθρώπων που χρειάστηκαν νοσηλεία νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. COVID. Τα οποία βεβαίως τα είχε επιτάξει η κυβέρνηση Μακρόν, θυμίζω, μια συντηρητική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Κυβέρνηση των πλουσίων. Ναι. Και επέβαλε να αποσυμπιεστεί το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσει να κρατήσει και την υπόλοιπη λειτουργία του. Εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει δημιουργηθεί μια τρομερή δυσκολία σήμερα στο να κλειστεί ένα ραντεβού για ένα τακτικό ιατρείο, να προγραμματιστεί ένα τακτικό χειρουργείο, να γίνουν προγραμματισμένες εξετάσεις σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων που έχουν σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Να ρωτήσω ένα τελευταίο λοιπόν, αν και τα έχετε βάλει όλα μαζί, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο κωδικοποιημένα και ξεκάθαρα. Ποιες θα είναι οι πρώτες πολιτικές υγείας που θα κάνετε αν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γίνει η κυβέρνηση? Νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να δώσουμε το μήνυμα και στους υγειονομικούς αλλά και στην κοινωνία ότι η υπόθεση της αναβάθμισης του δημόσιου τμήματος υγείας είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Δεν είναι μία υποχρέωση μεταξύ άλλων, είναι μία κεντρική προτεραιότητα η οποία θα συνοδεύεται για να μπορέσει να γίνει πράξη και με τους ανάλογους πόρους. Πρόσφατα, σε μία συνέντευξή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο «Μα υπάρχουν αυτοί οι πόροι για να κάνετε αυτά που λέτε για το σύστημα υγείας?», η απάντηση του Αλέξανδρου Τσίπρα ήταν η εξής. Γιατί όταν συζητάμε για εξοπλιστικά προγράμματα και για αγορά αεροσκαφών και φρεγατών και λοιπά και για αναβάθμιση και έτσι αλλιώς, ποτέ δεν τίθεται το ερώτημα του δημοσιονομικού χώρου και της ύπαρξης, ας πούμε, αυτής της δυνατότητας? Θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση της χώρας να ενισχύει την εθνική της άμυνα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση και πλέον λόγω της πανδημίας είναι επίγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε την υγειονομική και άρα και την κοινωνική άμυνα της χώρας και στην πραγματικότητα και την οικονομική της ανάπτυξη και ευημερία. Διότι αποδείχθηκε ότι χωρίς υπηρεσίες δημόσιας υγείας που σε προστατεύουν από διασυνοριακού τύπου απειλές, που έχουν μηχανισμούς έγκαιρης επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης και μπορούν να στηρίξουν τη φροντίδα των ασθενών, τότε είναι στον αέρα και ο τουρισμός και η ανάπτυξη και η ευημερία και τα πάντα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι κεντρική προτεραιότητα να δώσουμε αυτό το σήμα. Το επόμενο βήμα βεβαίως είναι να υπάρξει διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Εκεί πονάει το σύστημα υγείας σήμερα. Ακούω καμιά φορά την κυβέρνηση λέει ναι, αλλά έχουμε εξασφαλίσει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού. Και θα κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση κλπ. Αυτά είναι σημαντικές προϋποθέσεις. Είναι αυτονόητες προϋποθέσεις για μια εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Αλλά το κρίσιμο θέμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε με σχέδιο προσλήψεων, μόνιμων προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, με διασφάλιση ότι οι σημερινοί συμβασιούχοι θα παραμείνουν στο σύστημα υγείας και δεν θα βρεθούν κάποια στιγμή που θα λήξει η σύμβασή τους και θα πεταχτούν έξω από το ΕΣΥ. Θα υπάρξει ένας μηχανισμός που θα αναπληρώνει αυτόματα όσους
αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Αυτό ήταν τεράστιο έλλειμμα αυτά τα χρόνια. Εμείς το επισημάναμε αυτό ότι έπρεπε να γίνει την πρώτη στιγμή και αυτό πρακτικά μπορεί να συμβεί από το 19 και μετά, που βγήκαμε από το μνημόνιο και υπάρχει ο κανόνας ένα προς ένα, δηλαδή ένας αποχωρεί συνταξιοδότηση, ένας μπορεί να προσληφθεί. Αυτό είναι μια απλή αλλά σημαντική κίνηση που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Η βασική ιδέα είναι ότι έχουμε νέες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία, οικογενειακός γιατρός, κατοίκον παρακολούθηση, κοινοτική, ολοκληρωμένη κοινοτική φροντίδα, επίγουσα ιατρική, ιατρική της εργασίας, σχολική υγεία, αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της χώρας, περιβαλλοντική υγεία. Είναι καινούργιες προκλήσεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο. Αυτές λοιπόν οφείλει να τις καλύψει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ένα ανασυγκροτημένο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα υποστηρίζεται με επιπλέον δημόσιους πόρους σε σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτή είναι σε αδρές γραμμές η στρατηγική για την επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας, στις δομές και στους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε για το left.gr.